παιδιά, να είναι όλα καλά και να ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Δονέλη, να μας πει δύο λόγια. Πρώτα στον επαρχόμενο, λοιπόν. Το ξέρετε όλοι. Καλησπέρα. Χαίρομαι που βλέπω την αίθουσα γεμάτη και σήμερα και μεγαλύτερη να ήταν, θα ήταν και αυτή γεμάτη. Και αισθανόμαστε ότι οι εκδηλώσεις δεν πρέπει να γίνονται μονάχα το καλοκαίρι, αλλά πρέπει να γίνονται και όλη την περίοδο, ώστε να απολαμβάνουμε και εμείς οι οποίοι μένουμε όλο τον χρόνο εδώ πέρα. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για άλλη μία φορά έρχεται στο Μούντρο να κάνει αυτή την εκδήλωση, για άλλη μία φορά βρίσκει έναν πρόθυμο βοηθό τον Σύλλογο του Μούντρου. Με τον πατέρα Ιωάννη συνεργαζόμαστε πρώτη φορά. Είχαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια μια άριστη συνεργασία με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι και στα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν την ίδια συνεργασία θα έχουμε, γιατί δεν είναι μονάχα η ανάγκη της περιφέρειας να κάνει εκδηλώσεις, αλλά πρέπει να κάνει σε όλο το νησί και ο Μούντρος έχει τη δική του αξία σε αυτό το στο πολιτιστικό κομμάτι. Να δώσω το μικρόφωνο στην κυρία Ντονέλη, την αντιπεριφερειάρχη Κοκκινού, η οποία σκέφτηκε αυτή τη δράση και με την ίδια του Πανεπιστημίου, του Συλλόγου και του κυρίου Γρίλη την υλοποιούμε σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής και του Κώστα Κομουτζούρη, του Περιφερειάρχη, που είστε απόψε εδώ και μας θυμάτε με την παρουσία σας. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Αλλά πριν τη διόρθωση, πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Σύλλογο εδώ, τον πρόεδρο του Συλλόγου. Έχω πολλούς λόγους τελευταίες μέρες και ήρθα χθες, που έχω αρχίσει να ζηλεύω εσάς τους Λινιούς. Έχετε πολύ ικανούς προέδρους. Ένας, άλλος ένας θα έρθει σε λίγο, σε Συλλόγο. Προφανώς, ο κοινωνικός ιστός κρατάει ακόμα στη Λίμνο και αυτό είναι... Μήπως θες να μιλήσεις εσύ. Και αυτό είναι αρκετά παρήγορο. Η διόρθωση έχει να κάνει με το εξής. Υλοποιούμε ένα χρηματοδοτούμενο, η Περιφερειακή Αρχή, υλοποιούμε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Leader Αλίας της Τάλησης. Δεν είναι λοιπόν απλά μια εκδήλωση, είναι ένα φεστιβάλ γαστρονομίας που έχει ως στόχο τη γαστρονομία της Λίμνου και τον Ίνο που διαχρονικά τον συνοδεύει μια παράδοση στο νησί. Είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μετά από πρόταση που καταθέσαμε και εγκρίθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λίμνου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Μοσχούδη και τους συνεργάτες για την εκπληκτική συνεργασία που είχαμε, άψογη. Μακάρι να υπήρχαν πολλές αναπτυξιακές με τέτοιους στελεχωμένους, με τέτοιους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα, οφείλουμε ευχαριστίες στις 14 επιχειρήσεις που συμμετέχουν απόψε. Νομίζω ότι η Δονή του Ουρανίσκου είναι ένα μεγάλο ταξίδι που δεν σταματά ποτέ, που εμπλουτίζεται. Και αυτό θα ζήσουμε όλοι μαζί απόψε. Ευχαριστώ τον Κώστα τον Αδεμίδη, που είναι απόψε μαζί μας, ήταν και το πρωί. Λυπάμαι που δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να αφορά όλους, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να εγγράφουμε θετική παρακαταθήκη σε έναν τόπο. Δεν πειράζει όμως, εμείς συνεχίζουμε. Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα τον πρόεδρο και όλους τους συμμετέχοντες από το τμήμα διατροφολογίας. Ήταν εκπληκτική η δουλειά που παρουσίασαν το πρωί. Επίσης, όσους συμμετείχαν στη σημερινή ημερίδα. Και πρέπει να σταματήσω να μιλώ. Πριν σταματήσω όμως, θέλω να σας πω το εξής. Αυτός ο τόπος, τα προϊόντα αυτού του τόπου, έτσι όπως κατάφεραν να βγουν προς τα έξω και να διεκδικήσουν μια ξεχωριστή ονομασία και μια ξεχωριστή θέση
σε αυτό που ονομάζουμε γευσιγνωσία, δημιουργεί ελπίδες. Δημιουργεί ελπίδες, γιατί για μας, πέρα από μια δράση εξωστρέφειας και προσέλκυσης, αν θέλετε, ενός ιδιαίτερου τουρισμού, του γευσιγνωστικού τουρισμού ή, αν θέλετε, του πολιτιστικού τουρισμού, γιατί η γευσιγνωσία είναι μέρος του πολιτισμού ενός τόπου, προσφέρεται ως παράθυρο στο μέλλον. Ας μην το αφήσουμε αναξιοποιητό και ας προσπαθήσουμε, η Περιφερειακή Αρχή έχουμε τη διάθεση να το αναδείξουμε όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί για μας, πέραν το ότι αποτελεί μια εναλλακτική μορφή ανάπτυξης της οικονομίας, αποτελεί και θωράκιση αμυντική των νησιών μας. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε. Εύχομαι ότι θα είναι μια καλή εμπειρία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Καπουράνη Αναστασία, Ματσούνη Μελίνα, Χασάκη Δέσποινα, Σέντου Ελεονόρα και Ψαρής Άρης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και σε όλους. Και να ανέβασαι εσύ, θέλει το γέννη,